Παρουσία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ξένης Δημητρίου Βασιλοπούλου πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καλαμάτας, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα «Παιδί σε κίνδυνο». Επίσκεψη στην Καλαμάτα είναι προσκύνημα σε μια πόλη που λέει πολλά για τον ελληνισμό και για το ότι υπάρχουμε σήμερα σαν Ελλάδα. Το δεύτερο είναι θα ερχόμουν ακόμα και με τα πόδια λόγω του θέματος που έχει επιλεγεί από την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων για να γίνει αυτό το συνέδριο. Είναι το παιδί. Το παιδί με ενδιέφερε, με ενδιαφέρει και θα με ενδιαφέρει. Πάνω από οτιδήποτε άλλο. Το ότι υπήρξα εισαγγελέας ανηλίκων με έχει σημαδέψει. Εγώ εξακολουθώ να είμαι εισαγγελέας ανηλίκων. Δεν ξέρω αν είμαι και κάτι άλλο. Είναι δευτερεύον, σίγουρα. Το παιδί λοιπόν που είναι η αθανασία μας, είναι αυτό που σήμερα ήρθα να το υπηρετήσω για ακόμα μια φορά. Ποια είναι η κατάσταση όμως όπως αυτή καταγράφεται την σημερινή περίοδο? Δεν υπάρχει παρελθόν και μέλλον. Όλα είναι το ίδιο. Πάντα ο άνθρωπος είναι το ίδιο κακός και καλός, το ίδιο ευεργετικός και προστατευτικός με τα παιδιά και συγχρόνως κακοποιητής τους. Και δεν μιλάω για τις μεγάλες κακοποίησεις, μιλάω και για τις μικρές κακοποίησεις που γίνονται μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Το παγόφουνο είναι μέσα στο νερό, μόνο την κορφή του ξέρουμε, όσον αφορά την παιδική κακοποίηση, την παιδική φροντίδα, αν θέλετε, την έλλειψη της παιδικής φροντίδας. Ξέρουμε ελάχιστα και βγαίνουν ελάχιστα. Είναι θέμα παιδείας, αλλά είναι και θέμα συνεργασίας των επαγγελματιών και της κοινωνίας των πολιτών. Στην διάρκεια της εκδήλωσης ουσιάστηκαν στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν στους ανηλίκους, στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, τα αναμορφωτικά μέτρα και οι τρόποι αντιμετώπισης ενός ανήλικου παραβάτη, στοιχεία που έχουν να κάνουν με το ρόλο του εκπαιδευτικού στην αναγνώριση, την διασύνδεση αλλά και την στήριξη του παιδιού σε κίνδυνο, καθώς και μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με την κακοποίηση των ανηλίκων αλλά και τους τρόπους προστασίας του παιδιού θύματος μέσα από την δικαιοσύνη. Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας των νέων είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, αλλά κυρίως χρειάζεται προληπτικά μέτρα. Ειδικά στην παραβατικότητα των νέων, η πρόληψη είναι μονόδρομος. Σε αυτό τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια, δεν αρκεί μόνο η πολιτεία να δημιουργήσει δομές και τις προϋποθέσεις εκείνες για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Απαιτείται και η συνδρομή και η συμμετοχή, θα έλεγα καλύτερα, της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή εκδήλωση που διοργάνωσε η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων είναι πάρα πολύ θετική σε δύο κατευθύνσεις. Από τη μια πλευρά να ενεργοποιήσει τον κόσμο και την κοινωνία σε αυτό το θέμα της παραβατικότητας και της αντιμετώπισης της των νέων, και από την άλλη να βρεθεί κοντά στους νέους και τα συγκεκριμένα προβλήματα. Όταν κινδυνεύει ένα παιδί, κινδυνεύουμε όλοι, κινδυνεύει το μέλλον. Ο στόχος μας είναι αυτό, η πρόληψη της εγκληματικότητας και της θυματοποίησης των παιδιών, των ατόμων αυτών που είναι και ευαίσθητα. Όχι μόνο η πρόληψη της εγκληματικότητας, αλλά και της θυματοποίησης. Να μην γίνουν κάποια στιγμή στη ζωή τους θύματα, μην υποστούν. Και όταν ένα παιδί γίνεται θύμα, το μέλλον του προδιαγράφεται δυσίωνο. Υπάρχουν, αλλά ο κόσμος φοβάται. Φοβάται ο ίδιος να μην βγει μπροστά. Τον ενδιαφέρει αυτό που θα υποθεί, να μην στοχοποιηθεί αργότερα ο ίδιος. Θέλει το ανώνυμο. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η καταγγελία του θα είναι. Η ταυτότητά του δεν θα γίνει γνωστή. Αυτό όμως είναι και ένας κίνδυνος, γιατί μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποια που υπερβάλλοντα ζήλων, να έχουμε μετά και καταγγελίες που δεν είναι και αληθινές.